Είμαστε λοιπόν εδώ στο χώρο του κουρίου ο Μπαρμπέρης με τον Πέρι και τα παιδιά της Άνοιξης, όπου σήμερα βρίσκονται εδώ. Πέρι, γιατί σήμερα βρίσκονται τα παιδιά εδώ, για πες μας λίγο. Γιατί τα παιδιά αυτά πρέπει να έχουν και αυτά κάτι να βοηθούνται, πρέπει να νιώσουν όμορφα και η χαρά είναι σε όλα τα παιδιά, δεν ξεχωρίζουμε παιδιά, όλα τα παιδιά είναι το ίδιο. Είναι ωραίο όταν περιποιείς κάποιον και τον βλέπεις να είναι ικανοποιημένος. Νιώθεις χαρά μεγαλύτερη γιατί έχει κάτι πάνω του, το οποίο είναι το λιγότερο για 10-20 μέρες το έχει πάνω του και νιώθεις όμορφα γιατί σε εκτιμάει αυτό που κάνει και έρχεται σε σένα. Τώρα θα βάλω ψαλίδι. Δημήτρη. Έχουμε τον Δημήτρη. Δημήτρη, σου αρέσει τώρα εδώ που βρίσκεσαι? Σου αρέσει, ναι? Είσαι πιο όμορφος τώρα? Σε βλέπω, το απολαμβάνεις, έτσι? Λοιπόν, είμαστε εδώ, λοιπόν, όπως είπαμε, στο κουρίο του Περικλή, Μπαρμπέρης η επωνυμία. Συνδυάζει και τα δύο, έτσι, Πέρι, μαζί με το όνομα. Λοιπόν, θα μας πει κάποιο παιδί εδώ κάτι? Να μην συμπάσεις το παιδί να κουρευτείς. Ήρθαμε εδώ για να κουρευτούμε, παιδιά. Ναι. Είμαστε έτοιμοι? Ναι. Σας αρέσει όταν βρίσκεις σε αυτούς τους χώρους? Ναι. Μάλιστα. Πώς σε λένε? Κώστα. Κώστα. Εσένα πώς σε λένε? Νίκο. Νίκο. Θα το εγώ μετά. Λοιπόν. Νίκο, για να βοήθησέ με. Για να βοήθησέ με λίγο. Ναι. Μπράβο, Νίκο. Ο Νίκος είναι βοηθός μου. Α. Ο Νίκος σήμερα θα με βοηθήσει σήμερα. Η Έλσα δεν ακούει καθόλου μάτσι. Για έλα. Μάθεψε την Έλσα. Η Έλσα δεν ακούει καθόλου. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τον Νίκο να βοηθάει στον Πέρι για τη δουλειά του. Εγώ δουλειά κάνω αλήθεια. Πόσα παιδιά σήμερα μέχρι στιγμής έχουν κουρευτεί Πέρι? 5 παιδιά. Έχω κουρευτεί. Και ο Νίκος έχει κουρευτεί που σκουπίζει. Μάλιστα. 5 παιδιά λοιπόν έχουν κουρευτεί. Θέρω. Και υπολείπονται αυτά τα παιδιά που βλέπουμε εδώ στην κάμερα, έτσι. Τρία. Παιδιά, σας άρεσε, έτσι. Μάλιστα. Τι? Δεν σε παίρνει δέρμα, μην αφώνεις, Τι μου λέτε, σε παίρνει. Βλέπουμε λοιπόν τη διαδικασία όλη. Δικά σου, δεν στα παίρνει κανένα. Με τη μηχανή θα κάνουμε. Βλέπουμε τον Δημήτρη που κουρεύεται. Τι? Κάτσε. Δημήτρη, μην κουρεύεσαι. Δημήτρη, δεν είναι τίποτα. Βλέπουμε λοιπόν όλη την διαδικασία εδώ, τελείωσε το κούρεμα από τον Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Τώρα σειρά θα έχει άλλο παιδί. Πέρι, θέλω να μου πεις έτσι λίγο, λίγα πράγματα, πώς αυτή, όλη αυτή η διαδικασία έγινε εδώ στο δικό σου το κουρίο. Η διαδικασία αυτή έγινε γιατί κάποιος πρέπει να βοηθήσει και αυτή τη χώρα και το μέρος. Να τιμήσουμε λίγο τον τόπο. Ήταν από το βουλία δικιά σου, δηλαδή αυτό. Είναι μια κίνηση δικιά μου, τη σκεφτόμουν καιρό αν θα έκανα κίνηση να ανοίξω ένα μαγαζί. Θα ήθελα να κάνω να βοηθήσω αυτά τα παιδιά. Είναι γιατί κίνηση ανθρωπιάς αυτή. Ανθρωπιάς πρώτα απ' όλα εννοείται. Και αυτοί οι γονείς έχουν τόσο κουράγιο και πρέπει και αυτά τα παιδιά κάπως να βοηθούν, έστω και είτε χρηματικά να μην υπάρχει κάποιο αντίτιμο, είτε να αυτά τα χαμόγελα δεν αναπληρώνονται με χρήματα για μένα. Αυτό είναι μια προσφορά δηλαδή δική σου, χωρίς απολύτως καμία. Καμία. Η επιβράβευση δικιά μου είναι το χαμογελό τους. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα, νομίζω. Μάλιστα. Συγχαρητήρια, αυτό έχω να πω μόνο. Να είστε καλά. Πάντοτε έτσι και τέτοια. Σας ευχαριστώ.